Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Το καυτό νέο των ημερών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την ανακοίνωση του πληθωρισμού, τον ΗΠΑ. Όπως όλοι ήδη γνωρίζουμε, η ανακοίνωση αυτή έπιασε στον ύπνο την επενδυτική κοινότητα, καθώς σχεδόν όλοι περίμεναν διαφορετικά αποτελέσματα. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter. Τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο της. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Ο πληθωρισμός των ΗΠΑ τον Ιούλιο ανήλθε στο 8,5%. Αυτό το νούμερο είναι χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι το τοποθετούσαν στο 8,7%. Βασική αιτία, η αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης. Σε σχέση με ένα μήνα πριν, είδαμε μείωση του ποσοστού του πληθωρισμού, καθώς τον Ιούνιο ο ετήσιος πληθωρισμός των ΗΠΑ είχε διαμορφωθεί στο 9,1%, αγγίζοντας υψηλά σχεδόν 4 δεκαετιών. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές της ενέργειας σημείωσαν κάμψη στο 4,6%, τη στιγμή που οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν κατά 7,7%, σκελίζοντας τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στις τιμές των τροφίμων 1,1% και τη στέγαση 0,5%. Αν εξαιρέσουμε τις ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 5,9%, δηλαδή χαμηλότερα των εκτιμήσεων που ήταν στο 6,1%. Παράλληλα, σε επίπεδο μήνα, ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,3%, χαμηλότερο από το 0,7% του προηγούμενου μήνα. Η συγκεκριμένη μείωση του πληθωρισμού είναι η πρώτη θετική εξέλιξη από τότε που η Fed άρχισε τη σύσφιξη νομισματικής πολιτικής, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του παραρτήματος στο Σικάγο, Charles Evans. Ο ίδιος μάλιστα βλέπει πως η Fed θα περιορίσει το ρυθμό αύξησης των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Iowa, ο Evans ανέφερε πως ο πληθωρισμός συνεχίζει να τρέχει απαράδεκτα υψηλά και η τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια της πιθανώς στην περιοχή 3,25 με 3,5% έτος του έτους. Αν υπολογίσουμε ότι τα επιτόκια της τράπεζας βρίσκονται σήμερα στο 2,25 με 2,5%, αυτό θα σήμαινε επιπλέον αύξηση κατά 1% ή αλλιώς 100 μονάδες βάσης στις επόμενες 3 προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Fed. Αν υπολογιστεί δε και η εκτίμηση της αγοράς που δίνει πλέον πιθανότητα 62,5% για αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρία του Σεπτεμβρίου, αυτό θα σημαίνει μεγάλη μείωση του ρυθμού των αυξήσεων στις 25 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τις 2 συνεδριάσεις που θα απομένουν. Για να το πούμε απλά, συν 0,5% στην επόμενη συνεδρίαση και από συν 0,25% στις επόμενες 2. Wow, είμαστε αναλυτές και πάλι κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Από την άλλη, ο Charles Evans εκτίμησε ότι η Fed ακολούθως θα αυξήσει τα επιτοκιά της έως το τέλος του 2023 στο 3,75 με 4%, δηλαδή περαιτέρω αύξηση μόλις 50 μονάδων βάσης. Προχωρήσαμε σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής αρκετά και πολύ γρήγορα, είπε χαρακτηριστικά. Περιμένω ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και το επόμενο για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο μας του 2%. Προσθέτοντας, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε πλέον σε καλή θέση και μπορούμε να μετατοπιστούμε στο να είμαστε πιο περιοριστικοί εάν ο πληθωρισμός φύγει από τον έλεγχο περισσότερο από αυτό που πιστεύω. Η οικονομία εμφανιστεί ισχυρότερη, που θα σημαίνει πληθωριστικές πιέσεις. Αλλά όπως είπε ο ίδιος, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω ότι η τελευταία έκθεση για την απασχόληση δείχνει κάτι τέτοιο από μόνη της. Αντίθετα, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να το πούμε αυτό. Ας δούμε όμως πώς αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές σε αυτά τα νέα. Όθηση στη Wall Street. Η Wall Street έκλεισε με σημαντικά κέρδη τη συνεδρίαση της Τετάρτης, παίρνοντας όθηση από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό. Ο S&P 500 έκλεισε σε υψηλά 3 μηνών και οι επενδυτές ικανοποιήθηκαν, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό επιβεβαίωσαν ότι έχει αρχίσει να μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones κέρδισε 1,63%, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2,13%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,89%. Σε επίπεδο τίτλων, οι τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν τις καλύτερες αποδόσεις σήμερα, με τις μετοχές της Goldman Sachs και της Citigroup να κλείνουν με κέρδη περισσότερο από 3% η καθεμία. Οι JP Morgan Chase και Wells Fargo σημείωσαν άνοδο άνω του 2%. Πράσινα τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Θετικά αντέδρασαν και οι ευρωπαϊκές αγορές στα νέα σχετικά με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τον ΗΠΑ. Τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα έδωσαν όθηση, παρόλα αυτά ο σκεπτικισμός για το πώς θα επηρεάσουν την πολιτική της Fed, άρα και την ισοτιμία ευρωδολάριου, παρέμεινε. Ειδικότερα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1%, με τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων να κερδίζει 3%. Ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,25%, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,23% και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,52%. Σε επίπεδο τίτλων, η Ahold Delhaize σημείωσε άνοδο 8%, αφού η Ολλανδική εταιρεία λιανικών πωλήσεων ανέφερε ισχυρά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο και διέκοψε τα σχέδια για την απόσχηση της Bol.com λόγω των δυσμένων συνθήκων της αγοράς. Άλμα 9% και για την Vestas, η οποία διατήρησε σταθερό το guidance των μεγεθών της για το 2022, παρά τα χαμηλότερα του αναμενόμενου αποτελέσματα β' τριμήνου. Στον αντίποδα, η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία Evotec υποχώρησε 8% στην αγορά της Φραγκφούρτης. Και επειδή όλοι αναρωτιόμαστε πώς μπορεί ο απλός επενδυτής να πλοηγηθεί μέσα σε αυτό το χάος των αγορών, η δική μου γνώμη είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εκεί έξω έχουμε καλύτερες πιθανότητες να επενδύσουμε αποτελεσματικά, αγοράζοντας συστηματικά ένα broad index ETF που να ακολουθεί την αμερικανική οικονομία με τη σιωπημένη απόδοση περίπου 10%. Συγκεκριμένα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράζουμε κάθε μήνα το ETF VGOA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή έχει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη υπεραξίας όσο και στα μερίσματα, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα. Και είναι διαθέσιμο στη βρήτη μου 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς γίνεται, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή και 0% προμήθεια. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Ειλικρινά δεν νομίζω πως συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε να επενδύουμε με μηδενικές προμήθειες, μηδενικούς φόρους και διασπορά σε ολόκληρο το αμερικανικό χρηματιστήριο. Με 2-3 κλικς. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Το καυτό νέο των ημερών δεν θα μπορούσε να είναι. Α, δεν θα πάμε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του παρατήματος. Όλα σήμερα, ρε. Βήχα, χασμουριτό. Δεν θα βγει ποτέ. Και βουλωμένη μύτη. Τέλεια. Βουαλά.